και καλώς ήρθατε στο vlog μας νούμερο 9! Πάμε να κάνουμε πρωινό γιατί πεινάω. Αυτό που συμβαίνει συνήθως όταν είμαι σπίτι είναι ότι ξυπνάω, λέω θα κάνω πρωινό και μπορεί να έχω κάτι τόσο μικρό να κάνω στην διάμεσο και να φύγουν 2 ώρες. Όπως για παράδειγμα να μπω στην κουζίνα, να δω ότι έχει πέσει κάτι στο πάτωμα, να φέρω την ηλεκτρική και τελικά να καταλήξω να σκουπίζω όλο το σπίτι. Οπότε έχει πάνω από μια μισή ώρα που ξύπνησα και ακόμα δεν έχω φάει πρωινό. Υπέροχα! Στα καλά νέα της ημέρας όμως θα φτιάξω το αγαπημένο μου πρωινό επιτέλους, γιατί πήρα κόκκινα φρούτα που βάζω στην αγαπημένη μου βρώμη. Και πάμε να το φτιάξουμε γιατί πεινάω. Για τη σημερινή συνταγή, καλή μου φίλη και φίλη, χρειαζόμαστε ένα κατσαρολάκι, γάλα της προτίμησής σας, μια μπανάνα που πλέον όταν την λέω μπανάνα και όχι μπαμπάμπα, με μαλώνεται, οπότε μία μπαμπάμπα. Βρώμη, μέλι, φυσικό βούτυρο, αλάτι και κακάο και τα κόκκινα φρούτα. Wow, είναι πολλά τελικά. Αλλά στη βρώμη βάζεις ό,τι θέλεις, οπότε μπορείτε να βάλετε τα μισά, μπορείτε να βάλετε τα διπλάσια, κάντε ό,τι θέλετε, δεν με νοιάζει. Γενικά, εγώ πεινάω αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό είναι το αγαπημένο μου πρωινό. Θα πάω να το φάω μέσα και δεν θα βιαστώ γιατί κάθε φορά βιάζομαι και καίγει τη γλώσσα μου. Έχει έρθει μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή της ημέρας και πάνω απ' όλα καθοριστική για αυτό εδώ το σπίτι, παιδιά μου. Σας είπα προχθές παραπροχθές ότι έχω γίνει επίσημα μια υπεύθυνη ενήλικας που πήρε μπαταρίες για το ρολόι τείχου. Μπορεί κάτι τέτοιου είδους δουλειές να μου παίρνουν 5 μήνες, αλλά στο τέλος τις κάνω. Βέβαια τώρα σκέφτομαι ότι υπάρχει το εξής πρόβλημα. Πώς ακριβώς θα το βάλω στη μέση? Στην αρχή σκεφτόμουν να το βάλω στο πλάι και μετά από δίπλα να βάλω ένα ραφάκι έτσι διακοσμητικό. Αλλά αν περιμένω να έρθει αυτή η στιγμή που θα πάρω ράφι και θα έχω έτοιμα τα διακοσμητικά που θα είναι πάνω στο ράφι, πιστέψτε με, δεν θα κρεμαστεί το ρολόι ούτε σε 10 χρόνια. Οπότε θα βάλω απλά το ρολόι στη μέση και δεν χρειάζεται να μπει έξτρα ράφι εκεί πάνω. Πώς όμως θα μπει στη μέση είναι το θέμα. Εγώ μπορώ να το μετρήσω για να το βάλω στη μέση, αλλά αν ήταν ένας δεύτερος άνθρωπος εδώ για να το κοιτούσε και να μου λέει βάλτε πιο δεξιά, πιο αριστερά, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο εύκολη η ζωή μου. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν είναι δικαιολογία για να καθυστερήσω κι άλλο τη δουλειά. Stop the procrastination now. Και ελπίζω να το έχω βάλει σε καλό ύψος γιατί δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν μπορώ άλλο να κάνω πρόβες, πρέπει το πράγμα να γίνει τώρα. Να το καρφάκι, πρέπει να μπει πολύ λίγο μέσα στον τοίχο γιατί έχει μεγάλο κενό το ρολόι. Οπότε αν μπει πολύ μέσα στον τοίχο δεν θα μπορεί να κρεμαστεί το ρολόι. Υπέροχο. Οκ. Η φάση είναι κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν θα το προτιμούσα λίγο πιο ψηλά, είναι η αλήθεια. Τύπου να μην ευθυγραμμίζεται με την κορυφή της πόρτας, ας πούμε να είναι εδώ η κορυφή του. Αλλά δεν με χαλάει κιόλας. Ήρθα και από τον καναπέ να το δω. Όχι, νομίζω είναι οκ. Μου αρέσει γιατί αν πάει πιο ψηλά θα έχει πολύ μεγάλο κενό εδώ πέρα. Ενώ τώρα είναι στη μέση μεταξύ ταβανιού και φωτιστικού, ας πούμε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να αποφασίσω. Θα το αφήσω έτσι προς το παρόν και θα το σκεφτώ. Έκανα να φάω τραχανά έτσι ωραίο χυλωμένο. Δείτε πόσο ωραίο είναι. Πόσο χειμωνιάτικο επίσης. Ο τραχανάς είναι το κλασικό cozy φαγητό. Αλλά ο συγκεκριμένος έχει 2-3 plot twist και είναι η μυστική συνταγή της φίλης μου της Έλης. Οπότε είναι ένα τσικ πιο νόστιμος. Μόλις άνοιξα το Netflix. Αυτό είναι νορβηγικό. Διαπραγματεύομαι εδώ και μέρες με τον εαυτό μου να ξεκινήσω το Λακάσα γιατί δεν έχω δει την τελευταία σεζόν, ούτε την πρώτη δόση που βγήκε το Σεπτέμβρη. Αλλά θα συνεχίσω προς το παρόν με το Friends και θα δούμε αργότερα ή τις επόμενες μέρες τι θα κάνω με το Λακάσα. Θα το δω σε κάποια φάση, απλά λίγο να πάρω απόφαση ότι θα βγω λίγο από το comfort zone των Friends. Τι κάθομαι και σας λέω ρε παιδιά. Ελπίζω να μην με έχετε για πολύ τρελή. Ελάτε όμως τώρα να κάνουμε ένα taste test τον τραχανά. Καίει ακόμα, αλλά τα σπάει. Ξέρω
Ξέρετε τι έχω πάθει εγώ σήμερα, ε? Προς το παρόν ήρθα στο μπάνιο για να ετοιμαστώ, γιατί θα πάω σε γενέθλια. Αλλά θα σας πω τι έχω πάθει. Εγώ σαν πολύ λαϊκάντζα έγινα τον τελευταίο καιρό. Και τώρα με το καρτούν και αυτό το καινούριο τραγούδι, τον Τόσο Ρουγίτας που μου άρεσε, κάπως μου ξαναξύπνησε όλη αυτή η αγάπη για τη λατινοαμερικάνικη μουσική. Και η φάση είναι ότι κάποια από τα αγαπημένα μου τραγούδια έχω να τα ακούσω μήνες. Ποιος, εγώ, μήνες. Και εκεί που άκουγα πριν αυτό το τραγούδι, μπαίνει το YouTube στην αυτόματη αναπαραγωγή και παίζουν ένα-ένα και έχω τρελαθεί και κάνω πάρτι μόνη μου. Πόσο καιρό είχα να ακούσω έτσι με τις ώρες ισπανικά τραγούδια. Είναι τα αγαπημένα μου, τα λατρεύω. Πριν από 4-5 χρόνια, πριν από κάθε βίντεο σε αυτό το κανάλι, έπαιζε ένα ισπανικό τραγούδι. Τώρα θα πάω όλο πίσω για να δείτε όλα τα τραγούδια με τη σειρά που μου έπαιξε το YouTube από μόνο του. Πραγματικά από μόνο του. Στο σημερινό vlog, οπότε θα έχουν την δυμητική του παλιά ισπανικά Latin pop / reggaeton τραγούδια. Δείξε του λίγη αγάπη, πραγματικά. Εμένα μου είχαν λείψει. Gente de zona, gente de zona, de ya. Και τώρα όποιος ξέρει όλα αυτά τα τραγούδια και μου τα κατονομάσει όλα στα σχόλια του χρόνου που θα πάω πάλι στην Αργεντινή, θα τον πάρω μαζί μου. Τσιν! Και κάπως έτσι καταλαβαίνετε ότι μου πήρε τον τριπλάσιο χρόνο για να βαφτώ και τώρα πρέπει να τρέξω λίγο για να ντυθώ και δεν ξέρω ακόμα καν τι θα βάλω. Εξαιρετικά! Παρ' όλα αυτά το πάρτι δεν σταματά. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου βίντεο στο YouTube. Είναι 9 λεπτά και το ξέρω όλο απ' έξω. Θέλω να είναι στη λίστα, να μου λέει απλά θα βάλεις αυτό και να λέω οκ. Είμαι πανέτοιμη για να πάω να γενεθλιαστώ. Δεν έχω εγώ γενέθλια, έχει ο Γιώργος. Καλέ, δεν σας έδειξα το outfit of the day. Very simple, the outfit of the day. Δεν βλέπετε τίποτα, βλέπετε, I'm not sure. Έχω βάλει αυτό το υπέροχο στραφταλιζέ καλσόν και αυτό το φόρμα που το έχω κάνει 3 εκατομμύρια χρόνια. Καλέ, δεν άνοιξα το advent calendar. Αμάν πια, βρε παιδί μου. Λοιπόν, άνατο. Το 9 είναι εκεί, ευτυχώς. Βενεζουέλα. Να το πάμε όλοι μαζί με το 3. 1, 2, 3. Feliz Navidad! Δεν θα μάθουμε ξένες γλώσσες με αυτό το Advent Calendar. Ενώ είχαμε πει ότι θα λέμε καλά Χριστούγεννα σε ό,τι γλώσσα. Έχει η χώρα που ανοίγουμε τη σοκολάτα, αλλά όλες οι χώρες είναι από τη Λατινική Αμερική, εκτός από την Γκάνα και την Ινδονησία. Οπότε κάθε μέρα θα λέμε Feliz Navidad! Λοιπόν, θα το κρατήσω γιατί δεν έχω όρεξη να φάω σοκολάτα και θα το δώσω στην Κατερίνα να το φάει. Μπράβο. Το 9 στα τυχερά μπισκότα είναι εδώ. Ωραία, να δείτε λίγο και η Gallery Wall, ρε παιδί μου. Μην το βαθμίζουμε τόσο πολύ και βλέπουμε συνέχεια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Να το fortune cookie. Lerne schwimmen anstatt auf die Ebbe zu warten. Here it is. Μάθε να κολυμπάς. Μέχρι εκεί. Μάθε να κολυμπάς αντί να περιμένεις και μετά την τζίκια. Δεν έχω καταλάβει τι είναι το Ebbe. It is what it is. Εγώ αυτό θα γράφω στο advent calendar που θα κάνω του χρόνου. Σε 10 λεπτά πρέπει να έχω φύγει. Εδώ το αστέρι μας ψηλά σαν φύλακτο ακόμη. Μόνη της. Γεια σας. Γεια. Τι κάνετε. Έχεις πει που πάμε και τι συμβαίνει. Έχω πει ότι έχει γενεθλία ο Γεώργιος. Και θα βγούμε να τον γιορτάσουμε. Γεια! Χρόνια πολλά! Παιδιά, πείτε χρόνια πολλά στον Γιώργο που γίνεται 26 και επιτέλους μπαίνει στο δικό μας κλαμπ. Σε παρακαλώ. Να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ακόμα 25. Μη σου πω 19. Τώρα μπαίνω στα 20 λοιπόν. Εγώ είμαι 26 και σχεδόν 27 έτσι. Τώρα το Φεβρουάριο, ναι. Σε 1,5 μήνα γίνομαι 27. Ναι, καλά.
καλά. Ξέρεις τι, κάποιος μου είχε πει ένα ωραίο κόλπο για να σου έρχεται κάπως πιο εύκολο, ρε παιδί μου, η ηλικία που θα είσαι. Ότι κάθε φορά που τα κλείνεις, να λες, ρε παιδί μου, ότι τώρα μπαίνω σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή, έκλεισες τα 26, μπήκες στα 27. Οπότε πιο πολύ να σκέφτεσαι, έχω μπει στα 27, ώστε όταν κλείσεις τα 27 είναι στη φάση, α, 27, οκ. Okay. Ναι, αλλά για ένα χρόνο θα λέω ότι είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερη και θα νιώθω μεγάλη. Όχι, δεν θα το λες, θα το λες στον εαυτό σου, κατάλαβες. Που σιγά τα βγάρε, παιδιά, τώρα όλα αυτά με τις ηλικίες, εντάξει, προφανώς για πλάκα τα λέμε, δεν τα εννοούμε. Το θέμα είναι πόσο αισθάνεσαι. Εγώ αισθάνομαι 15 στην ψυχή. Γιώργο, εσύ πόσο αισθάνεσαι? Εγώ αισθάνομαι 26. Τέλεια, αισθάνεται στην ηλικία του το παιδί. Αυτά είναι. Εγώ πατάω στα πόδια μου. Αυτά, κατά τα άλλα, έχω βάλει και πάλι glitter. Πω, παιδιά, αυτά τα glitter. Θα τα δείτε στο βίντεο με τα καλλιτικά από Ιταλία. Έχουν κάνει χαμό. Πάμε στο Les Azou στην Καλαμαριά. Πηγαίνουμε για ποτό. Να βγούμε, ναι. Να γιορτάσουμε τον Γιώργο. Κορίτσια, να βρούμε. Πάμε για ποτό. Να βρούμε και τους υπόλοιπους φίλους μας και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Κατερίνα, takeover ήταν. Τα λέω όλα διαφορετικά. Έχει γίνει. Βλόγι μας, Κατερίνα, όπου 22. Μα μου λέει η Αντωνία, άνοιξε την κάμερα, πες τίποτα. Ορίστε, τα είπα όλα. Μπράβο. Είδες. Ορίστε, γεια σας. Δεν μπορώ να πω ότι έχει και ζέστη. Μισό να πάρω την τσάντα μου. Ένα κρυουλάκι το έχει, παιδιά. Ευτυχώς που βάλαμε μπουφάν. Το ζεύγος μόνο του εκεί. Γεια. Αχ, ωραίο outfit of the day. Με leather. Leather on leather on leather. Ψάχνουμε να πάρουμε κοκτέιλ. Η μουσική είναι πολύ δυνατά. Δεν ακούμε τίποτα. Δείτε λίγο το κοκτέιλ μου. Είναι τεράστιο. Δείτε situation. Χρόνια πολλά! Όχι, θέλει το δικό μου. Γιώργο, θες τώρα που είσαι γενέθλια να τα κόψεις το τσίλι. Είμαστε απλά το βάζω στο στόμα. Τι λέτε όλοι, ενώ εγώ απολαμβάνω το κοκτέιλ. Εδώ γίνεται ένα κάποιο photo shooting με το ζόρι. Όχι, τα ανάψω τη μουσική, σε κάνω φωτογραφία. Όπως σας είπα στο σπίτι, έφερα το σοκολατάκι από το Advent Calendar της Βενεζουέλα. Την Κατερίνα. Και το ξέχασα και τώρα που βέλα που φάνηκε έβαλα τα χέρια στην τσέπη, το βρήκα. Οπότε τη το έδωσα. Και θα τα δοκιμάσω, λοιπόν. Ναι, αλλά με κάθε Advent Calendar μαθαίνουμε και πώς είναι το χρόνια πολλά σε αυτή τη γλώσσα. Πώς είναι? Α, ναι. Feliz Navidad. Feliz cumple. Σε όλα τα vlog μας λέμε Feliz Navidad. Πώς είναι? Feliz Navidad. Α, σωστά το είπα. Ναι, φυσικά. Απλά και μετά το Feliz cumple. Και είναι η φάση που είναι Κώστα Ρίκα, Εκουαδόρ, Βενεζουέλα. Και είναι όλα Feliz Navidad. Ήταν ένα fail αυτό το challenge. Τέλεια, λοιπόν. Ναι. Εγώ έχω αναπτύξει τη θεωρία ότι κατασκευάζονται όλες σε ένα εργοστάσιο στη Γερμανία και έχουν βάλει χαρτάκια γύρω-γύρω με άλλες χώρες. Πήγα να μου βγάλει λίγο μια πίκρα, αλλά δεν ήταν πολύ έντονη. Δηλαδή, εντάξει. Τώρα δεν μ' άρεσε. Μπράβο, έφαγε στο σημερινό σοκολατάκι. Γεια! Κάλτσα δεν έχει. Κάλτσα έχει στο σπίτι. Τριφορά. Τώρα όχι. Να βρει καλσόν. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μπήκα σπίτι και έχω μια ωραία νύστα, μια ωραία παγωμάρα γιατί κάνει κρύο και μια ανάγκη να αλλάξω. Λοιπόν, πριν κάνω το οτιδήποτε όμως, θα πάρω την κάλτσα. Οπ, εδώ την νικήσαμε τη βαρύτητα σήμερα, μια χαρά. Και άλλη γαλάζια, πες μου ότι είναι πιγκουίνι και πολική αρκούδα, έλα. Έχει ζωάκια, πιγκουίνος, πολική αρκούδα, αυτό πρέπει να είναι... Λαγός. Μ' αρέσει το γαλάζιο. Γενικά αυτό το CL είναι πολύ ωραίο σαν χρώμα. Α, εδώ έχει και
πράκτηνα. Αυτό μοιάζει λίγο με το πουλιντόντο. Δεν έχει αλεπού όμως, κρίμα. Είναι μεγάλη ανάγκη να αλλάξω και να ξεπαυτώ. Μ' αρέσει που θέλω να είμαι όσο πιο χριστουγεννιάτικη γίνεται στις ερωτήσεις της ημέρας και το πιο χριστουγεννιάτικο που έχω είναι αυτό. Αλλά θα παίξουμε έτσι μπαλίτσα σήμερα. Η ερώτηση που σας έκανα χθες, πάω να τη διαβάσω γιατί δεν τη θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πώς τη διατύπωσα. Ερώτηση της ημέρας: σε ποια πόλη του εξωτερικού θα θέλατε να μείνετε μόνιμα και γιατί? Ναι, γιατί σας είπα για το μαγαζί που θέλω να ανοίξω σε ένα προάστιο του Λονδίνου. Οπότε πάμε να δούμε τι απαντήσατε. Η Ελένη λέει στην Αγγλία γιατί θέλω πάντα να μιλάω αγγλικά. Φαντάζεσαι να μετακομίσεις σε μια χώρα μόνο και μόνο για τη γλώσσα? Ακραίο. Η Πέντη λέει Άμστερνταμ. Ωραία πόλη το Άμστερνταμ. Έχω ακούσει γιατί δεν έχω πάει ποτέ. Ρώμη γιατί είναι κοντά, πανέμορφα και έχει ωραίο φαγητό, λέει η Μαρία. Έχει όντως ωραίο φαγητό στη Ρώμη. Έχω πάει. Ξέρω ότι σίγουρα έχει ωραίο παγωτό και ωραίες πίτσες, φαντάζομαι. Η Κατερίνα λέει θα ήθελα να συνεχίσω να μένω στην Ελλάδα καθώς δεν θα μπορούσα να αποχωριστώ τους δικούς μου. Δίκαιο, το ακούω. Και ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν θα ήθελαν να μείνουν στο εξωτερικό. Η ερώτηση ήταν πολύ θεωρητική. Ίσως οι περισσότεροι δεν θέλουν να μείνουν μόνιμα στο εξωτερικό, όχι απλά πολλοί. Η Ντέπη λέει Σκωτία γιατί εκεί πέρασα τα φοιτητικά μου χρόνια και μαγεύτηκα. Τι ωραίο πράγμα να σπουδάζεις στο εξωτερικό να έχεις αυτή την εμπειρία. Πόσο μάλλον και στη Σκωτία φαντάζομαι ήταν καταπληκτικά. Ο Ανδρέας επίσης λέει θέλω να πάω σε όλο τον κόσμο αλλά δεν θέλω να μείνω. Είσαι και εσύ από αυτούς που δεν θα έμεναν μόνιμα στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν ξέρω αν θα ήθελα να μείνω μόνιμα για πάντα. Είναι κάτι που ούτε το απορρίπτω, ούτε θα το κυνηγούσα φουλ. Ό,τι προκύψει. Στο Hollywood, γιατί έχει την ταμπέλα Hollywood, λέει η Ιωάννα. Φαντάσου λίγο να διαλέξεις μία πόλη επειδή έχει την ταμπέλα Hollywood. Πολύ, πολύ όριμο κριτήριο, έχω να πω. Ένας hacker, Billy, λέει στη Σουηδία γιατί μου αρέσουν τα σουηδικά και θέλω να μάθω. Τα σουηδικά είναι μια πολύ ωραία γλώσσα να μάθεις και να πας στη Σουηδία, να πας να δεις και τη Στοκχόλμη που είναι πανέμορφη και αν σου αρέσει, γιατί όχι. Παρίσι, λέει η Αγγελική, δεν έχω πάει ακόμα, αλλά πάντα με μάγευε αυτή η πόλη μέσα από βιβλία, φωτογραφίες και διηγήσεις όσων την έχουν επισκεφτεί. Επίσης, λατρεύω τα γαλλικά, αν και έχω καιρό να τα εξασκήσω και φοβάμαι ότι τα έχω ξεχάσει. Croissant. Δεν έχω πάει στο Παρίσι και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είναι πανέμορφη πόλη. Και έτσι όπως την έχω κι εγώ στο μυαλό μου, ρομαντικά και μέσα από ταινίες, ίσως θα έμενα κι εγώ μόνιμα στο Παρίσι. Δεν ξέρω γαλλικά βέβαια, αλλά λεπτομέρειες. Η Ευαγγελία λέει ίσως στο Ρέικιαβικ και γενικά στην Ισλανδία γιατί μου φαίνονται λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Και επίσης είναι πολύ όμορφη σαν χώρα. Καλά, ισχύει. Γενικά οι σκανδιναβικές χώρες είναι πολύ άλλη φάση. Δηλαδή, διαφέρουν προφανώς εντάξει από εμάς κάτω στα Βαλκάνια, αλλά και από τις πιο βόρειες χώρες του τύπου Γερμανία, Αγγλία, Ολλανδία κλπ. Έχουν ένα άλλο κλίμα που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η φάση τους. Θα ήθελα να μείνω στην Ισπανία, λέει η Αγγελική. Απλά λιτάκια απέριτα. Θα ήθελα να μείνω στη Νότια Κορέα, συγκεκριμένα στη Σεούλ που είναι η πρωτεύουσα, καθώς είναι μια πανέμορφη πόλη. Επίσης, αγαπώ την κορεάτικη κουλτούρα. Μουσική, το στυλ και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με εκείνον τον πολιτισμό. Ασία, Δεν είχα πολλά μηνύματα για Ασία και τα περισσότερα που είχα ήταν τύπου από την Κορέα είναι η BTS, οπότε θέλω να μείνω στην Κορέα. Μου άρεσε αυτό το σχόλιο. Και η Ασία, εντάξει, είναι πολύ διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει εμείς. Θα ήθελα να μείνω σε μία από τις χώρες που εμφανίζεται το Βόρειο Σέλλας, όπως η Ισλανδία. Αυτό το μήνυμα είναι από την Ιωάννα. Ποιος δεν θέλει να δει το Βόρειο Σέλλας? Σκέψου να ξυπνάς κάθε πρωί το χειμώνα με το Βόρειο Σέλλας. Αντίγεια. Σίγουρα θα επέλεγα Παρίσι ή Μιλάνο. Λέει Ελευθερία, θέλω να ασχοληθώ με σχέδιο μόδας. Αυτά τα μέρη θα ήταν η απόλυτη έμπνευση για μένα. Συν το ότι είναι μαγικά μέρη με απίστευτα αξιοθέατα. Αλλά και πάλι είμαι λίγο άνθρωπος της ασφάλειας που γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει σε νησί των Δωδεκανήσων. Συνεπώς δεν ξέρω αν θα έκανα μια τέτοια αλλαγή ολομόναχη ακόμη και αν είχα την ευκαιρία. Εσύ, καταρχάς, wow. Εγώ ίσως θα επέλεγα τη ζωή στο νησί σε κάποια φάση στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θα το έκανα για μόνιμα. Εκτός κι αν ήταν έτσι πολύ μεγάλο νησί όπως η Κρήτη. Αλλά καταλαβαίνω το point σου γιατί εντάξει. Είναι δύσκολο να φύγεις από τα Δωδεκάνησα στο Μιλάνο. Παρ' όλα αυτά, αν είναι για να ακολουθήσεις ένα όνειρο ή να βρεις μια δουλειά εκεί που σου ταιριάζει, καταλαβαίνω ότι σε ένα μικρό νησί δεν δίνονται πάρα πολλές ευκαιρίες. Αλλά ναι, σε ποιον δεν αρέσει η ασφάλεια. Εγώ θεωρώ ότι θα έμενα αρκετά άνετα στην Αγγλία, θα έμενα και στη Σουηδία. Δεν έχω πρόβλημα. Αν έχω δουλειά και παρέα, πιστεύω θα το άντεχα. Και η Ισπανία πιστεύω θα έμενα άνετα. Αλλά κάτι στην Ευρώπη δεν θα ήθελα να πάω. Αυστραλία, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν θα μετακόμιζα μόνιμα, αλλά είναι όνειρο ζωή να μείνω στην Αλάσκα για μερικούς μήνες γιατί λατρεύω το χειμώνα και μου αρέσουν πάρα πολύ τα χιονισμένα τοπία. Λέει Σταυρούλα. Χιονισμένα τοπία μπορείς να βρεις και στην Ελλάδα, αλλά καταλαβαίνω το point σου. Εντάξει, Αλάσκα είναι super προορισμός θεωρώ για κάποιους μήνες χειμερινούς. Τι Λερογιάννης είναι αυτό το username τέλος πάντων που λέει Νέα Υόρκη γιατί ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του και όλοι μαζί ένα. Είναι τόσο διαφορετικοί πολιτισμοί μαζί που κάνουν έναν ξεχωριστό. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σχόλιο. Η Νέα Υόρκη είναι όντως ένα πολύ
πολυεθνικό μέρος για να ζήσεις. Και μέσα σε μια τόσο μεγάλη πόλη μπορείς πραγματικά να είσαι ο εαυτός σου, γενικά να είσαι αυτό που θέλεις να είσαι και να μην νοιάζεται κανένας. Οπότε εμένα αυτό με γοητεύει πάρα πολύ. Παρόλο που δεν είμαι τόσο πολύ των μεγάλων πόλεων. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να αλλάξω τον τόπο που μένω, λέει η Μαρία, δηλαδή την Κύπρο, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να πάω για αρκετό καιρό και να γνωρίσω εξονυχιστικά την Ινδία. Έχω μεγάλη αγάπη για την κουλτούρα τους, την ενδυμασία τους και επίσης θα ήθελα να μάθω Χίντι. Εντάξει, άλλος πολιτισμός Ινδία. Έχουμε τη Νέα Υόρκη από τη μία, την Ινδία από την άλλη. Πρέπει να είναι φοβερή εμπειρία ένα ταξίδι στην Ινδία. Η Αλεξία λέει σίγουρα στις Μαλδίβες, γιατί λατρεύω να κάθομαι με τις ώρες στην παραλία. Και επίσης είναι ένα από τα όνειρά μου. Να, ένα καθαρά χαλαρό μηνυματάκι που θέλει τον εξωτικό της προορισμό. Μαλδίβες, παραλία όλη μέρα, όλο το χρόνο καλοκαίρι. Άντε γεια. Και τελευταίο σχόλιο είναι από τη Μαρία, η οποία λέει Κολούμπια στο Μιζούρι. Την έχω επισκεφτεί και παρόλο που είναι μεγάλη πόλη, είναι ήσυχη και δεν είναι τσιμεντένια. Αντιθέτως, έχει μεγάλες πράσινες εκτάσεις και ποτάμι και πολλά πράγματα να κάνεις και να δεις. Αυτά. Καλή φάση τέτοιου είδους πόλη στην Αμερική, που είναι μεγάλες πόλεις, αλλά δεν είναι Νέα Υόρκη που χάνεσαι και είναι απέραντη και δεν είναι τόσο βιομηχανοποιημένα και τσιμεντένια όλα. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αμερική. Αλλά πιστεύω ότι ο προορισμός που θα διάλεγα για πρώτη φορά θα ήταν το Λος Άντζελες. Τέλος πάντων, αυτές ήταν οι απαντήσεις σας. Η σημερινή ερώτηση της ημέρας θα έχει να κάνει με γενέθλια. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το πιο ωραίο δώρο που σας έχουν κάνει ποτέ. Άμα θέλετε, μπορείτε να μου πείτε για γενέθλια. Άμα θέλετε, μπορείτε να μου πείτε για Χριστούγεννα. Ό,τι νομίζετε εσείς. Θα κλείσω όμως το βίντεο εδώ. Θα καρφιτσώσω κάτω στα σχόλια το δικό μου σχόλιο με την ερώτηση της ημέρας. Να πάτε να απαντήσετε στο δικό μου σχόλιο και όχι διάσπαρτα στο βίντεο. Και αυτά για σήμερα. Αυτό ήταν το σημερινό vlog μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια μέρα ήσασταν εδώ. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια!